Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μια σημαντική επιτυχία είχε η ελληνική αστυνομία στην Κρήτη που εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα η οποία πουλούσε πλαστούς πίνακες, υποτίθεται μεγάλης αξίας, στο εξωτερικό. Η Έλλη Κοκάλη θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μάνο κυρίες και κύριοι. Ένα εγκληματικό δίκτυο με υφήνοντες 5 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως από τη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είχαν πραγματικά στήσει μια απίστευτη επιχείρηση κάνοντας business εκατομμυρίων με πλαστούς πίνακες δίθεν Van Gogh και Picasso, ακόμη και Ελλήνων δημιουργών. Να πούμε, Έλλη, ότι παρακολουθούμε σχετικές εικόνες. Ακριβώς, πουλώντας τους πίνακες σε δημοπρασίες, προωθώντας τους πίνακες αυτούς, τους πλαστογραφημένους στο εξωτερικό, έναντι ποσών ασύλληπτων για τα δεδομένα της εποχής. Είχαν φτάσει να επιχειρούν αγοραπολισία ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή την πληροφορία φαίνεται ότι είχε στη διάστηση του το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όταν τον περασμένο Φεβρουάριο μπλόκαρε στη Σόφια της Βουλγαρίας σε συνεργασία με τη Europol και το Τμήμα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Βουλγαρικών Αρχών αυτή την αγοραπολισία του πίνακα έναντι του ποσού των 12 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα άρχισε να ξεπλήγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Ταυτοποιήθηκαν ένας προς ένας οι 5 βασικοί πρωταγωνιστές, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το 2014 με επαγγελματική δομή, διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό βεβαίως το παράνομο περιουσιακό όφελος με συγκεκριμένο μόντους οπεράτη για το πώς φιλοτεχνούσαν τους πίνακες, το πώς, πώς έκαναν την επεξεργασία για να φαίνονται ότι είναι ένα υλικό παλαιότερο και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαν να εξαπατήσουν οίκους δημοπρασιών και ανεξάρτητους συλλέκτες. Εμπλέκονται και κάποιοι γραφειώτες οι οποίοι τα ίχνη των οποίων ακολούθησε η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος όταν ταξίδευσαν στο εξωτερικό θέλοντας είτε να υποβοηθήσουν τη δράση της οργάνωσης είτε να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οι ίδιοι δεν διώκονται για τα βαρύτατα αδικήματα τα οποία συμπεριλαμβάνει η δικογραφία. Ο ρόλος τους, ωστόσο, έχει φωτογραφηθεί πλήρως από τους αστυνομικούς. Μιλάμε για τα πρόσωπα τα οποία ενέχονται στην υπόθεση. Είναι ένας 35χρονος, ένας 69χρονος. Ο 35χρονος εμφανίζεται ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ο 69χρονος ως ο γράφος της υπόθεσης. Μία 69χρονη αλλοδαπή που διατηρούσε διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Και άλλα ακόμη πρόσωπα που βοηθούσαν στο να αποτυπωθούν τα έργα τα συγκεκριμένα σε παλαιό χαρτί, έτσι ώστε να μπορούν να πλασαριστούν ως δημιουργίες των διάσημων δημιουργών. Να σας πω ότι υπολογίζεται ότι το παράνομο όφελος που έχουν αποκομίσει οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι υπολογίζεται περίπου σε 6 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, όλο το υλικό αυτό το επεξεργάζονται οι αρχές προκειμένου να φτάσουν και σε άλλες πτυχές της υπόθεσης. Έλλη, θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο κεντρικό μας δελτίο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.